Στην επανεργοποίηση του Πανθασιακού Συλλόγου Επαγγελματιών αποφάσισαν να προχωρήσουν οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου της Θάσου. Η κίνηση αυτή θεωρείται αναγκαία ώστε όλοι οι επαγγελματίες να έχουν τη δυνατότητα να θέτουν σε ένα όργανο τα προβλήματα που τους απασχολούν και από αυτό να προωθούνται οι ανάλογες λύσεις. Η συμμετοχή από όλα τα χωριά του νησιού ήταν μεγάλη, με μια κίνηση που ξεκίνησε από επαγγελματίες όλων των κλάδων μέσω της τουριστικής περίοδου το καλοκαίρι του 2023. Εκπρόσωποι από κάθε χωριό του νησιού συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση αλλά και στο Προσωρινό Συμβούλιο, που ακόμη δεν είναι διοίκηση, αλλά είχε σαν στόχο να μπορέσει να τρέξει τις διαδικασίες ώστε να γίνει ενεργοποίηση του συλλόγου. Είχε γίνει άλλη μία συνάντηση, στην οποία είχε αποφασιστεί να δημιουργηθεί ένας φαντασιακός σύλλογος επαγγελματιών. Και χτες ήρθαμε πλέον σαν σύλλογος. Mm-hmm. Με τα θέματα που είχαμε ανακοινώσει ότι θα συζητηθούν, η προσέλευση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μπράβο. Μπράβο. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ελπίζουμε όσοι ήταν εκεί και παρακολουθήσαν να φύγανε με πολύ θετικά, να έχουν και να έχουν ενημερωθεί για τα πράγματα που μας απασχολούν για τη σεζόν του 2024 και γενικότερα. Να πω ότι επειδή βρέθηκα την προηγούμενη σεζόν στο νησί της Θάσου και είδα από κοντά τα προβλήματα όλων των επαγγελματιών, και ξέρετε, καμιά φορά αν δεν το δεις εκ των έσω, δεν μπορείς να το... Όχι να κατανοήσεις τα προβλήματά τους. Και επειδή θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα, στο νησί της Θάσου δεν ισχύει αυτό. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, και από θέμα ελέγχων και από θέμα πίεσης των επαγγελματιών, γιατί καταλαβαίνετε ότι ναι μεν υπάρχει πολλής κόσμος, ναι μεν υπάρχουν πολλά θετικά, αλλά αντίστοιχα υπάρχουν και πολλά αρνητικά τα οποία πρέπει να διαχειριστούν οι επαγγελματίες στο νησί. Άρα λοιπόν... Και γι' αυτό προσπαθούμε. Ακριβώς. Και γι' αυτό έγινε ο σύλλογος, για να καλύψει τις ανάγκες που έχουν και οι επαγγελματίες του νησιού, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια όσα προβλήματα μπορούμε και να διευκολύνουμε κάπως και τη δουλειά τη δικιά μας, για να είμαστε εντάξει απέναντι σε όλους τους τουρίστες που επισκέπτονται το νησί της Θάσου. Μέχρι αυτή τη στιγμή πόσοι επαγγελματίες έχουν έρθει κοντά στο σύλλογο? Αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένα μέλη χτες έγιναν 150 περίπου. 100. Και από εκεί πέρα σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλη η προσέλευση, γιατί κάποιοι δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω υποχρεώσεων. Κάποιοι ζουν και εκτός Θάσου τους χειμερινούς μήνες, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση, έρχονται, ενημερώνονται και θα εγγραφούν τις επόμενες ημέρες ή τον καιρό, ανάλογα πώς βολεύει τον καθέναν ή πότε θα βρίσκεται στο νησί. Γίνεται μια συντονιστική επιτροπή, όπως μου είπατε, η οποία θα διατηρηθεί μέχρι και τον Οκτώβρη. Ναι, να περάσει η σεζόν για να είναι όλοι πιο ελεύθεροι και μετά θα γίνουν οι εκλογές για να βγει το κανονικό διοικητικό συμβούλιο πλέον. Και από εκεί και πέρα, δυνατά μπροστά για να υποστηρίξουμε τα προβλήματα των επαγγελματιών. Ένα από αυτά είναι και τα πώς. Χθες είχαμε μια ενημέρωση για τις ψηφιακές κάρτες, ναι, διασύνδεση πώς. Για το προσωπικό, που επίσης είναι ένα πολύ εύρεστο προσωπικό, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, που είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε εμάς. Όχι μόνο σε εμάς, νομίζω σε όλη την Ελλάδα πλέον. Και από εκεί και πέρα, και όχι μόνο αυτό, να προωθήσουμε, να προσπαθήσουμε να προβάλλουμε και το νησί μας και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας. Κάνουμε και κάποιες δράσεις σχετικά με τη διαφήμιση, κάνουμε κάποια στοχευμένη διαφήμιση, μαζεύουμε κάποια στοιχεία, ώστε το χειμώνα να μπορέσουμε, που έχουμε όλοι περισσότερο χρόνο, να κινηθούμε πιο οργανωμένα. Νομίζω η ισχύς εν τη ενός είναι το πιο σημαντικό και βοηθάει σε όλους τους τομείς και πόσο μάλλον στους επαγγελματίες. Κάποια άλλη επόμενη συνάντηση θα έχετε ή ουσιαστικά τελειώνουμε και λόγω... Θα έχουμε, τώρα θα βάλουμε κάποια πράγματα σε τάξη, γιατί ήταν και για μας χθες να δούμε όλα αυτά και θα ενημερώσουμε πάλι για την επόμενη συνάντηση.